σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, τονίζουν την ανάγκη για εμβολιασμό με στόχο την αποτροπή της διασποράς. Μετά και την ανωδική πορεία κρουσμάτων λαρά στην Ευρώπη σε άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, καμπανάκι κινδύνου εκπέμπουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ECDC. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οργανισμών, τα κρούσματα λαράς αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται τους επόμενους μήνες λόγω της μείωσης της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, η οποία καταγράφηκε στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Φόβοι εκφράζονται μάλιστα λόγω της μεγάλης πιθανότητας εισαγωγής του ιού σε άλλες χώρες και της κορύφωσης των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες. Στην Κύπρο έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε εκδώσει οδηγίες τις οποίες έχουμε στείλει προς τους γιατρούς. Τους έχουμε ενημερώσει για το γεγονός. Τους έχουμε στείλει ενημέρωση μέσω του ECDC. Και επιπλέον έχουμε κάνει συστάσεις ούτως ώστε να ανατρέξουν στον πληθυσμό τους και να δουν τα εμβολιαστικά επίπεδα, ιδιαίτερα των παιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της εμβολιαστικής κάλυψης της Κύπρου, αυτά, αν και μειωμένα, είναι ικανοποιητικά και πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως χώρες υψηλού κινδύνου για τα κρούσματα λαράς, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, κρίνονται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 6 ύποπτα κρούσματα και στην Ελλάδα. Λόγω του αυξημένου κινδύνου μόλυνσης που υπάρχει μέσω της ανταλλαγής πληθυσμού, το Υπουργείο Υγείας συστήνει στους πολίτες, όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακολουθώντας απλά μέτρα ατομικής υγιεινής. Αρχικά ξεκινά σαν μια πλήρωση με πυρετό, ρίγος, καταρροή, δίχα, κόκκινα μάτια. Ακολούθως εμφανίζεται ένα εξάνθημα στο σώμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό, και υπάρχουν και σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες είναι μεν σπάνιες. Κινδυνεύουν περισσότερο τα βρέφη, τα οποία είναι ανεμβολίαστα, γιατί το εμβόλιο χορηγείται 12 μηνών και άνω, και μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά ηλαρά στα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, δεν υπήρξαν σε ανησυχητικό επίπεδο παρά μόνο κάποια περιστατικά από το εξωτερικό. Μειωμένες κατά μισό εκατομμύριο θα είναι εφέτος οι επιβατικές θέσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.